Επειδή είστε ένας από αυτούς που γνωρίζουν όλα αυτά τα χρόνια πρόσωπα, καταστάσεις και δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω όλο αυτό που συμβαίνει, θέλω να σας ακούσω, κύριε Δαμίδη. Θέλω μια τοποθέτηση από εσάς για όλο αυτό που γίνεται τελευταία. Καταρχήν, έχετε δίκιο ότι ήταν φαινόμενα τα οποία παρουσιάζονται σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, να μην πω καθημερινή, τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη. Mm. Βέβαια είναι φαινόμενα τα οποία τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, ότι δηλαδή γίνονται συγκρούσεις οργανωμένων οπαδών εκτός των γηπέδων, σε άσχετες ημερομηνίες, σε άσχετες τοποθεσίες, και είναι ένα φαινόμενο το οποίο βέβαια το είδαμε να αναπτύσσεται και στην χώρα μας τα τελευταία 5-6 χρόνια. Ναι. Mm. Η αλήθεια είναι ότι όταν υπηρετούσα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού από το 2015 μέχρι το 2019, ένα από τα πρώτα μελήματα που θέλαμε να αντιμετωπίσουμε και να μην το ρίξουμε κάτω το χαλί ήταν και αυτό το θέμα της βίας με αφορμή τις αθλητικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Την πρώτη κίνηση που κληθήκαμε να κάνουμε και την είχα αναλάβει προσωπικά ήταν η άμεση απευθείας επαφή με τα παιδιά, με τους ανθρώπους που είναι στους συνδέσμους όλων των ομάδων. Και βέβαια ξεκινώντας από τις ομάδες που ήταν τότε στην πρώτη εθνική. Έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που κράτησε πάνω από 3 χρόνια. Γίνανε επαφές, διαζώσεις. Δεν κοινοποιήθηκε τίποτα γιατί αυτή ήταν η δέσμευση η δική μας απέναντι στα παιδιά. Μιλάμε για εκπροσώπους και παιδιά που συμμετέχουν σε οργανωμένους συνδέσμους, όπου θα ξέρετε ότι εκεί συνήθως δεν επικρατεί η κατάσταση πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας, δεν υπάρχουν τέτοιοι τίτλοι, μόνο τυπικά υπάρχουν. Απλά θέλαμε να έρθουμε σε επαφή με αυτούς που πράγματι συμμετέχουν και στο οργανωμένο παδικό κίνημα, για να δούμε καταρχήν κατά πόσο μπορούμε να εγκαινιάσουμε ένα διάβλο επικοινωνίας πέρα από φώτα δημοσιότητας, πέρα από αστυνομικές αρχές, πέρα από διοκτικές εισαγγελικές αρχές κτλ. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν είναι τέτοιος φορέας διοκτικός. Mm-hmm. Είναι ένας φορέας που θέλαμε να δώσουμε μια πρωτοβουλία. Και να σας πω την αλήθεια, κύριε Ζαχώρια, είχαμε ξεκινήσει με το ερωτηματικό τότε το 2015, 2016, 2017, 2018, εάν θα πρέπει και είναι σωστό να απαγορεύονται οι μετακινήσεις των φιλάθλων, ναι, στα εκτός έδρας γήπεδα. Έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία. Πώς να βρούμε δηλαδή, αν δεν μπορούσε να υπάρχει ένα επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, των οργανωμένων συνδέσμων όσων υπήρχαν και των ΠΑΕ, χωρίς να υπάρχει η παρέμβαση των αστυνομικών και διοκτικών αρχών, του επαναλαμβάνω, και χωρίς τα φώτα της δημοσιότητας, αν μπορούσαμε να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να γίνεται η μετακίνηση των φιλάθλων στους εκτός έδρας αγώνας, να μην απαγορεύονται, έτσι ώστε τι θέλαμε να κερδίσουμε με αυτό, κύριε Ζαγόρα, να πετύχουμε το να είναι ανεκτή η παρουσία του αντίπαλου φιλάθλου και οπαδού, όχι φιλάθλου, οπαδού στο ίδιο γήπεδο. Δηλαδή αν καταφέρναμε να επιτύχουμε να ανεχόμαστε το πανί το απέναντι, το αλόχρωμο πανί, να το ανεχόμαστε να το βλέπουμε και να ακούμε τον αντίστοιχο αντίπαλο οπαδό στο ίδιο γήπεδο, ίσως σκεφτόμασταν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα βήμα, όχι να λύσουμε το θέμα. Έγινε πράγματι επαφές, οφείλω να σας πω, ναι, με αρκετούς από αυτούς τους συνδέσμους, τους εκπροσώπους των συνδέσμων φιλάθλων, όχι δυστυχώς με όλους. Και το πλαίσιο ποιο ήταν, να υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των φιλάθλων, των οργανωμένων οπαδών, θα το πω πάλι έτσι, έτσι ώστε εάν έρθουν, ας πούμε, και συμφωνηθεί μεταξύ τους να έρθουν 200 φιλάθλοι του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Τούμπας, να μπορούν να πάνε και 200 φιλάθλοι του ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Όμως, εάν προκύψουν επεισόδια, οποιαδήποτε μορφής επεισόδια που θα επηρεάζουν την εξέλιξη του αγώνα, τότε πράγματι θα απαγορευόταν από κοινού η συμμετοχή τους οπουδήποτε σε οποιονδήποτε εκτός έδρας αγώνα. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή η προσπάθεια έγινε off the record, χωρίς την παρουσία και τη δέσμευση της αστυνομίας, που βέβαια στην πορεία, εάν υπήρχε εξέλιξη σε αυτή τη διαδικασία, θα ενημερωνόταν εννοείται,
Απλά το θέλαμε να γίνει απευθείας οι συζητήσεις με τους συνδέσμους. Δυστυχώς δεν προχώρησε. Δεν προχώρησε. Δυστυχώς δεν προχώρησε. Νομίζω ότι ήταν, υπήρχε όμως πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Ίσως σε μια συζήτηση που θα έχουμε περισσότερο χρόνο θα μπορούσα να πω περισσότερες λεπτομέρειες, χωρίς να αναφέρω φυσικά πρόσωπα. Αλλά υπήρξε ανταπόκριση από τη συντριπτική πλειοψηφία των οργανωμένων οπαδών, δηλαδή από μόνοι τους να συνεννοούνται. Γιατί να σας πω και λίγο κάτι, κύριε Ζαγόρα, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις αρκετές, ναι, που σύνδεσμοι μεταξύ τους σε κάποιους αγώνες συνεννοούνται. Μπορεί να μην είναι Άρης ΠΑΟΚ, μπορεί να μην είναι Ηρακλής Ολυμπιακός, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι σύνδεσμοι μεταξύ τους ανέχονται, συνεννοούνται και μέχρι και δίνουν εισιτήρια σε φιλάθλους, οπαδούς άλλων ομάδων να έρχονται να δουν τα εκτός έδρας αγώνες. Αυτό θέλαμε να θεσμοθετήσουμε αρχικά σε επίπεδο όχι υψηλά επικίνδυνων αγώνων, δηλαδή όχι σε αγώνα πάω κάρι, mm-hmm, αλλά γιατί να μην γίνει σε έναν αγώνα Άρη Ατρομήτου, ας πούμε. Να συνεννοήσουν, τουλάχιστον να δούμε αν μπορεί να περπατήσει αυτό. Ναι, και πιστεύετε ότι αυτή η συνεννόηση, ας πούμε, θα έλυνε αρκετά από τα προβλήματα? Έχει 2-3 χρόνια που στη Θεσσαλονίκη κάθε βράδυ γίνεται χαμός. Εδώ, για την πόλη μας λέω. Όχι ότι δεν γίνεται στις άλλες, και μόνο στη Θεσσαλονίκη γίνεται όπως πρέπει. Προσπαθούν κάποιοι να το πούν αυτό το πράγμα, ότι η Θεσσαλονίκη είναι η χειρότερη πόλη από όλες στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά όχι, και σε άλλα πολλά. Αλλά έχει 2-3 χρόνια που πραγματικά γίνεται χαμός. Χαμός όμως, έτσι, και δεν σταματάει αυτό. Όχι, δεν θεωρούμε ότι έτσι θα λύναμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί αυτό το πρόβλημα της καθημερινής, της πολύ συχνής τέλος πάντων, αν όχι καθημερινής, εβδομαδιαίας σύγκρουσης οργανωμένων ομάδων εκτός γηπέδων και βέβαια εκτός αθλητικών, εκτός αγώνων, ναι, δεν λύνεται με τέτοια θέματα. Εμείς όμως θα θέλαμε, επειδή είχαμε αυτή τη σκέψη, να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, δηλαδή να δώσουμε μια αρμοδιότητα, γιατί όλοι συζητούσαμε να κλείσουν οι σύνδεσμοι και συζητάμε έτσι. Να κλείσουν οι σύνδεσμοι. Ναι. Εμείς πήγαμε να δούμε μια αντίρροπη σκέψη, να δώσουμε αρμοδιότητα σε όποιους είναι οργανωμένοι, έτσι ώστε όταν ο οργανωμένος αποφασίσει, ότι ο οργανωμένος Αριανός, ότι θα αποφασίσει ότι με τον οργανωμένο οπαδό της του Ατρομήτου, ας πούμε έτσι, που δεν είναι σε αντιπαλότητα υψηλής επικινδυνότητας, να το πω, δεν είναι με τον ΑΜΠΑΟΚ, και αποφασίσει ότι θα πάει και θα συνεννοηθεί με τους οπαδούς του Ατρομήτου, ότι θα πάνε 200 Αριανοί, αλλά και θα έρθουν 100-200 όσοι είναι από τον Ατρόμητο, τότε αυτός ο Αριανός οργανωμένος οπαδός που θα πάει να δει τον αγώνα του Ατρομήτου είναι αυτός που θα περιφρουρήσει αυτό το δικαίωμα, γιατί αν προκαλέσει επεισόδια δεν θα ξαναπάνε εκτός έδρας αγώνα. Αυτό θέλαμε αυτό σκεφτόμασταν και θέλαμε να... Και υπήρχε ανταπόκριση σε αυτό. Και έγινε άτυπα κάποιες φορές, να το πω και αυτό. Έγινε άτυπα. Και σε αγώνα Ηρακλή Πανιωνίου. Είχε γίνει συνεννόηση και πήγαν ο φίλαθλος του Ηρακλή, ο παδί οργανωμένοι σε έναν αγώνα κυπέλου, συνεννοημένα. Και δεν έγινε το παράμικρο. Τώρα θα μου πείτε, δεν είναι υψηλής επικινδυνότητας αγώνας. Σύμφωνοι, δεν είναι. Ήταν ένα βήμα όμως. Και έγινε και σε άλλους αγώνες, με άλλες ομάδες, πρώτης εθνικής τότε. Επειδή έχετε ασχοληθεί με τέτοιες υποθέσεις όλα αυτά τα χρόνια, έχουν ζητήσει την νομική σας συμβουλή, ίσως και συμπαράσταση σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, μπορείτε εσείς με απλά λόγια να ερμηνεύσετε, κύριε Αδαμίδη, τους λόγους ή το λόγο το βασικό, όχι τους λόγους, γιατί είναι αρκετοί πιστεύω είναι ένας, που οδηγούνται, που καταλήγουν στο να πλακώνονται, στο να δέρνονται, στο να μαχαιρώνονται ομάδες παιδιών που υποστηρίζουν κάποιες ομάδες? Για ποιο λόγο, ρε παιδί μου? Ένα λόγο έτσι εύκολα μπορώ να πω εγώ στα social media, να το δειγματίσουν αυτό το πράγμα και να αισθανθούν καλύτερα, που είναι γελίο, αλλά τέλος πάντων το κάνουν για αυτό το λόγο. Εσείς που είστε μέσα στα πράγματα, έχετε βγάλει κάποιο συγκεκριμένο συμπέρασμα? Καταρχήν, να σας πω ότι με τις μελέτες, όχι μόνο και από την προσωπική εμπειρία που είχα έτσι, δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται και μπορούμε να το περιορίσουμε μόνο στο χώρο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου ειδικότερα.
είναι φαινόμενο σε τέτοια σε επίπεδες και επίπεδου και έντασης, έτσι, για τέτοιο επίπεδο που μιλάμε, όπως είπατε, ναι, εβδομαδιαία σύραξης. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν εστιάζεται μόνο στο χώρο του αθλητισμού, και αυτό το έχουν πει, είναι κοινότυπο, δεν το λέω μόνο εγώ, νομίζω το λένε όλοι. Είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο. Όταν δεν έχεις μάθει να ανέχεσαι το άλλο χρώμα στην επιδερμίδα ενός ανθρώπου, δηλαδή θεωρείς ότι είναι κάτι διαφορετικό από σένα, ναι, την άλλη θρησκεία, όταν δεν έχεις μάθει να ανέχεσαι την άλλη θρησκεία, το άλλο χρώμα ανθρώπου, το άλλο φύλο ακόμη, και βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοια θέματα βίας που δεν αφορούν τον αθλητισμό, αλλά είναι γενικότερα εκφράσεις της βίας, τότε είναι φυσικό επακόλουθο να πάρει την μπάλα και τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο, εννοείται, και τους οπαδούς. Νομίζω ότι δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα μόνο στα πλαίσια του αθλητισμού. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι γενικότερο. Διαβάζω τώρα σε κάποιες αθηναϊκές ιστοσελίδες ότι αυτή την ώρα στην Αθήνα γίνεται ο ανάλογος χαμός με αυτόν που έγινε, δηλαδή, χθες στη Θεσσαλονίκη, η ανάλογη επιχείρηση της αστυνομίας και στην Αθήνα. Με ομάδες αστυνομικών συγκεκριμένες, τέλος πάντων, που κάνουν εφόδους σε συνδέσμους. Ό,τι γίνονταν χθες σχεδόν όλη την ημέρα στη Θεσσαλονίκη, γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Εγώ να σας πω, να σας πω λίγο κάτι, και αυτό είναι λίγο κάπως, να το πούμε λίγο, ότι είναι και κάπως ηρωνικό, έτσι. Mm. Δηλαδή, το πλαίσιο που προβλέπει ο νόμος για τη λειτουργία των συνδέσμων, κύριε Ζαγόρα, είναι αυστηρότατο. Αυστηρότατο. Τώρα μην το περιγράφω. Δηλαδή, απαιτούνται ποινικά μητρώα, άδειες από τους ιδιοκτήτες, άδειες από την ΠΑΕ. Αυστηρότατο. Δεν τηρείται. Και όταν έχεις ένα κράτος το οποίο δεν τηρεί, δεν φροντίζει εκ των προτέρων να τηρείται ο νόμος, έρχεται μετά, αφήνει ένα φαινόμενο να εξελίσσεται και έρχεται μετά ως λυτρωτής να κάνει αυτά που κάνει, αφού όμως προηγουμένως έχουν γίνει τέτοια τραγικά περιστατικά σαν τον προχθεσινό. Δηλαδή, εάν φροντίζαμε να τηρείται ο νόμος που υπάρχει για τους συνδέσμους, οι σύνδεσμοι θα ήταν καθαροί. Και εγώ αυτό που πιστεύω, ίσως και αυθαίρετα, είναι ότι αν δεν προέκυπτε αυτό το τραγικό περιστατικό και πήγαινε δίπλα, ας πούμε, το αιχμηρό αντικείμενο και δεν υπήρχε θάνατος, δηλαδή δεν είχαμε τη δολοφονία. Θα ήταν στοιχείο προβολής, δολοφονία, ναι, θα ήταν στοιχείο έπαρσης. Θα ξέραμε, θα υπήρχε μία ακόμη περίπτωση ενός παιδιού, ενός νεαρού που πήγε στο νοσοκομείο γιατί έγινε ένα συμβάν σε μια περιοχή της Θεσσαλονίκης, και γεια σας. Δεν θα ασχολούνταν κανένας, όπως δεν ασχολείται όλο αυτό το διάστημα. Πολλά αιχμηρά αντικείμενα έχουν φτάσει σε απόσταση ενός χιλιοστού από σημεία σε ανθρώπινο σώμα, σε ανθρώπινο κορμί, που θα μπορούσαν να φέρουν το θάνατο. Και για ένα χιλιοστό, για ένα εκατοστό γλιτώσαμε και δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί να περιμένουμε να φτάνουμε πάντα, ας πούμε, σε κάτι τέτοιο, όπως, τώρα, όπως προθέσεις. Συμφωνούμε. Και όπως, ας πούμε, σήμερα ενημερώθηκα, όπως και έγινε και παλιότερα γινόταν, στις σκέψεις μεταξύ της εισαγγελίας και των προέδρων των ομάδων ή τέλος πάντων των εκπροσώπων των ομάδων, δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα αυτά. Αν δεν αντιμετωπίσεις πρόσωπο με πρόσωπο, face to face, τον οργανωμένο οπαδό μιας ομάδας, χωρίς τα φώτα της δημοσιότητας. Να σας πω, για τι ηλικίες μιλάμε, κυρία Δαμίδη, ως επιτοπλίστων? Από αυτά τα παιδιά. Εγώ είχα έρθει σε επαφή, οι οποίοι ερχόταν εκπροσωπώντας κάποιους οργανώσεις. Γιατί τώρα βλέπω 23 χρονών και 22, αλλά... Από 20 χρονών μέχρι 50, 55. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινώντας από το χαμηλό, αυτά τα παιδιά, γιατί για τον 55 τώρα που το κάνει αυτό, τον 50, ας πούμε, δηλαδή δεν θέλω ούτε καν να μπω στη διαδικασία να μιλήσω για αυτόν. Λοιπόν, αλλά για κάποιο αγόρι, για κάποιο παιδί, γιατί τα 20 χρόνια είναι ακόμα παιδιά, είναι ακόμα αγόρια, τέλος πάντων αγοράκια όπως τα λέμε, σπίτια αυτά τα παιδιά έχουν, κυρία Δαμίδη? Ναι, έχουν γονείς. Και αν έχουν τη σωστή ανατροφή και αν στο σχολείο γίνεται κάτι. Έχουν γονείς αυτά τα παιδιά? Γιατί κάποιος τους αν δεν έχουν γονείς,
τους δικαιολογούν, τα δικαιολογούν αυτά τα παιδιά. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θα πάρω το κομμάτι αυτό. Γονείς έχουν. Μάνα, πατέρα έχουν. Έχουν, αλλά νομίζω ότι και οι γονείς δεν ξέρουν τι γίνεται. Δεν ξέρουν τι γίνεται. Αν δεν ξέρουν και οι γονείς τι γίνεται, κύριε Δαμίδη, νομίζω ότι στο δικαστήριο πρέπει να είναι και αυτοί δίπλα. Σαφώς. Συμφωνώ απολύτως. Στη θέση του, μαζί με το παιδί τους, δίπλα-δίπλα. Να σας ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, κύριε Ζαγόρα. Νομίζετε ότι σήμερα, να μην πω 20 χρονών, ένα 16χρονος ή μια 16χρονη, ένας 18χρονος ή μια 18χρονη, ναι, δίνει λογαριασμό στο σπίτι του τι κάνει? Νομίζω ότι... ναι, φυσικά δίνει. Φυσικά δίνει. Πολύ λίγα πράγματα. Πολύ λίγα πράγματα. Άρα είναι το σπίτι. Λοιπόν, άρα το πρόβλημα δεν είναι στα παιδιά, το πρόβλημα είναι στους γονείς. Λοιπόν, ακριβώς. Το θέμα λοιπόν το μεγαλύτερο ξεκινάει από την ανατροφή, το οικογενειακό περιβάλλον. Πολύ, πολύ σημαντικό θέμα. Και μάλιστα όλοι προσπαθούν σε αυτά τα περιβάλλοντα να βρουν κάτι προβληματικό για να τους δικαιολογήσουν όλους. Όχι, όχι. Δεν μιλούσε ο μπαμπάς μου, τη μαμά μου τρεις φορές στη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε πρόβλημα στο σπίτι. Άρα δικαιολογούμαι εγώ να πάω να κλέψω, όχι, να δείρω, να οτιδήποτε. Φυσικά και δεν είναι έτσι. Και είναι λάθος να ψάχνουμε τέτοιες δικαιολογίες. Όταν δεν αναμάθεις το παιδί σου να καταλαβαίνει και να ανέχεται οτιδήποτε διαφορετικό του συμβαίνει σήμερα, δηλαδή να ανέχεται το άλλο χρώμα του κασκόλ, να ανέχεται ένα παιδί που έρχεται και μιλάει μια άλλη γλώσσα και έρχεται στο σχολείο του, να ανέχεται κάποιο άλλο παιδί το οποίο μπορεί να πιστεύει σε μια άλλη γλώσσα. Όταν δεν το μάθεις αυτό όμως στο παιδί να ανέχεται το διαφορετικό, αυτό το παιδί δεν θα ανέχεται ξαφνικά όταν δει το μπλε άσπρο ή το κίτρινο μαύρο απέναντί του ή το άσπρο μαύρο, δεν θα το ανοιχθεί. Έχω την εντύπωση από αυτά τα λίγα που γνωρίζω, έχω την αίσθηση ότι το πρόβλημα σε αυτά τα ραντεβού που στείνονται δεν είναι το κασκόλ, κύριε Δαμίδη. Δεν είναι ότι είναι ο ένας Άρης και ο άλλος ΠΑΟΚ. Είναι, η αφορμή είναι αυτό, και καλά για να βρεθούμε. Τα ραντεβού στείνονται έτσι για την πλάκα, για να δούμε πόσους θα δίνουμε ή πόσο θα αντέξουμε, τέλος πάντων. Και αυτό δειγματίζεται στις παρέες και στα social media. Δεν είναι το πρόβλημα ότι αυτός είναι Αριανός και εκείνος είναι ΠΑΟΞής. Η αφορμή είναι το άλλο, το ότι παίρνουν ζωή από αυτά τα πράγματα είναι το θέμα. Να κλέψουν, να σκοτώσουν, να τραυματίσουν, να αφήσουν σημάδι για μια ζωή σε κάποιον, για να υπερεφανεύονται στους φίλους τους και στις κοπέλες τους ότι εμείς το κάναμε. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι θέμα, δηλαδή, ανατροφής. Είναι θέμα σπιτιού, δεν είναι θέμα ομάδος. Για μένα εκεί είναι το πρόβλημα. Και ζήτημα ανατροφής είναι, και ζήτημα εκπαίδευσης είναι, φυσικά. Και ζήτημα ανατροφής οικογενειακού περιβάλλοντος και ζήτημα της καθημερινής εκπαίδευσης στο σχολείο. Ας πούμε, να ρωτήσω εγώ κάτι. Παρότι έγινε αυτό το συμβάν, σε πόσα σχολεία πιστεύετε μετά το τραγικό συμβάν έγιναν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, έπιασαν τα παιδιά, σπατάλησαν μια ώρα από τα μαθηματικά και τα αρχαία και κάθεσαν να συζητήσουν μαζί τους? Δεν τους σέβονται, κύριε Αδαμίδη. Σε μία τάξη 30 ατόμων μεικτή, πλέον τους καθηγητές και τους δασκάλους ένα 20 με 30% τους σέβεται. Οι υπόλοιποι, η μόδα είναι να τους απαξιώνει, να τους κοροϊδεύει, να τους ηρωνεύεται, και αυτό να δειγματίζεται κιόλας ότι η δική μας τάξη, ας πούμε, εξευτιλίζει τον καθηγητή περισσότερο από τη δική σας. Άρα έχει αποτύχει και όλο το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Εννοείται. Συμφωνώ εγώ, δεν διαφωνώ με εσάς. Ακριβώς έτσι είναι. Τι να κάνουνε, στραβοκοιτάει κάποιος ή προσπαθεί κάποιος δάσκαλος ή καθηγητής, δεν μιλάμε τώρα για τις υπερβολές που κάνουν κάποια παράκτη, ούτε καν να αναφέρουμε σε αυτούς. Προσπαθεί να επαναφέρει κάποιον στην τάξη και αυτό θεωρείται υπερβολή και τον διασύρουν. Τι να λέμε τώρα, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Για μένα είναι θέμα εκπαίδευση, όπως το είπαμε πριν, έτσι, και σπιτιού. Εκεί είναι όλο το έργο. Εκεί είναι όλο το έργο. Κύριε Δαμίδη, θα κάνουμε μια εκπομπή μέσα στην εβδομάδα? Ή αυτή είναι την επόμενη, δεν ξέρω, αν και το χρόνο σου και τις δουλειές σας. Να κάνουμε βραδινή, εννοώ. Μέσα στην εβδομάδα να συνεννοηθούμε, τώρα το λέω έτσι αθόρμητα στον αέρα. Να συνεννοηθούμε, να σας δεσμεύσω κανένα δύο ώρες το βραδινές, μετά μεσονύχτιες, εκεί μετά τις 12. Αντέχετε να ακούσετε? Εγώ θυμώνω. Εκεί είναι το θέμα, αν αντέχω δηλαδή και κρατηθώ. Αντέχετε. Θυμώνω αυτό πολύ. Είναι το θέμα. Μα ναι, γι' αυτό το λέω. Φυσικά. Αντέχετε να ακούσετε. Ναι. Γιατί λοιπόν, υπάρχουν θέματα, υπάρχουν αλήθειες. Ποιοι σταμάτησαν τις διαδικασίες, ποιοι δεν θέλουν, ποιοι
Ποιους βολεύει να υπάρχουν τέτοια συμβάντα? Ναι. Ποιους δεν βολεύει να υπάρχουν? Α, θα πάμε και, στην πλευρά των ΠΑΕ, έτσι δεν είναι? Και όχι μόνο. Θα πάμε και στην πλευρά των ΠΑΕ που είναι της μόδας να έχουν. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ναι, τα αφήνω. Θα τα πούμε μετά. Να το κάνουμε στην εβδομάδα. Να συνεννοηθούμε. Να το κάνουμε, όχι, το κάνουμε. Όχι όπως το λέτε εσείς στο κομμάτι σας, εξοδικαστικά. Εκτός αέρα. Να το συνεννοηθούμε. Εκτός αέρα. Ευχαριστώ κύριε Αδαμίδη. Να είστε καλά. Εγώ, να είστε καλά.